Να μείνουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο των Κτηνοτρόφων Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Μόσχο. Καλησπέρα, κύριε Μόσχο. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας και στην περίπτωση. Πριν να μιλήσουμε για την επάρκεια των κρεάτων, τις τιμές εν ώψη του Πάσχα, θα ήθελα να μου πείτε μετά και από τις κινητοποιήσεις, πέρασε ένα διάστημα. Έγινε τίποτα? Έχουμε αποτέλεσμα? Τι είδατε? Νομίζω ότι τα πράγματα είναι ήταν και υπουργός, ήταν και υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ στη Δυτική Μακεδονία προσπάτως. Τουλάχιστον μετά τις εξαγγελίες του Υπουργού, που πραγματικά δεν ξέρω τώρα αν ήταν αυτό μια φιέστα ή μια ημερίδα όπως υπόθηκε από τη μεριά της περιφέρειας ή μια συνάντηση αυτή που ζητούσαν εμείς το προηγούμενο διάστημα με τις κινητοποιήσεις. Ουσιαστικά όμως από αυτά που εξαγγέλθηκαν νομίζω ότι τα πράγματα οδεύουν σε χειρότερη κατάσταση από αυτήν που είχαμε τουλάχιστον ένα μήνα πριν περίπου. Έχει μείνει ένα μεγάλο κομμάτι απλήρωτων επιδοτήσεων που έπρεπε να έχουν πληρωθεί τέλη της χρονιάς. Ήδη φτάνουμε μέσα στον Απρίλιο και από ό,τι φαίνεται θα τελειώσει και ο Απρίλιος, θα φτάσουμε στο Μάιο, δεν ξέρω αν θα πληρωθούν. Έχει να κάνει με το κομμάτι από τις συνδεδεμένες, έχει να κάνει με το παλιό πρασίνισμα, το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα το πάρουμε, αν θα το πάρουμε και με ποιον τρόπο θα το πάρουμε, με ποια οικολογικά σχήματα δηλαδή θα δεχτούν να μας πληρώσουν και με τι τιμή θα μας πληρώσουν. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει βέβαια με τη ρευστότητα σε αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο σοβαρό κομμάτι είναι ότι έχει χαθεί ένα μεγάλο εισόδημα από εμάς, που είναι το εισόδημα των επιδοτήσεων, το 50% το οποίο έχει χαθεί σημαίνει για μας την κτηνοτροφία ουσιαστικά το 30% του γενικότερου εισοδήματος. Και υπάρχει και ένα ζήτημα τώρα βέβαια το οποίο εξελίσσεται με την υπόθεση με τα αρνιά, τα οποία έχουν αρχίσει πραγματικά και φαίνονται αυτά που λέμε χρόνια τώρα, ότι οδεύει η κτηνοτροφία σε μία μείωση ζωικού κεφαλαίου. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία ήδη έχουν αρχίσει και φαίνονται. Έχουν χαθεί αρκετές χιλιάδες ζώα. Για να φανταστείτε ότι μέσα σε μια δεκαετία έχει χαθεί σχεδόν το 50% του ζωικού πληθυσμού. Δεν μιλάμε μόνο για τις εκμεταλλεύσεις, αλλά του ζωικού πληθυσμού. Στο γάλα βέβαια αυτό το πράγμα δεν φαίνεται, αλλά στο κρέας, επειδή μιλάμε για τεμάχια και για κομμάτια, για αρνιά δηλαδή, εκεί πραγματικά έχει αρχίσει και φαίνεται. Φέτος βέβαια υπήρχε και μια συγκυρία λόγω της διαφοράς που υπάρχει με το καθολικό Πάσχα, και για μας η αγορά του εξωτερικού είναι μια σοβαρή αγορά, ειδικά για τα μικρά αμνοερήφια που εμάς μας υφέρει, γιατί έχουν χαμηλό κόστος να φύγουν πολύ μικρά σε ηλικία από τις μονάδες, δηλαδή κάτω από 20 μέρες. Τέτοια αρνιά φύγανε, οι τιμές ήταν πολύ καλές σε σχέση με αυτό το κόστος παραγωγής που έχουμε. Δηλαδή, ένα μικρό αρνί έχει ένα κόστος παραγωγής κοντά στο 5,30, όταν οι τιμές ήταν στο 7,5. Εμείς βγάζαμε χρήματα από αυτό. Τώρα, για την τιμή που πάμε να συζητήσουμε για την περίοδο του Πάσχα στην Ελλάδα, μιλάμε για ένα αρνί το οποίο θα είναι πάνω από 10 κιλά, το οποίο έχει ένα κόστος παραγωγής όμως το οποίο αγγίζει κοντά στα 8 περίπου ευρώ φέτος. Ο Κώστας μου έλεγε ότι αναμένω ότι οι τιμές να είναι στην αγορά 13 το κιλό, Κώστα. 13-14. Από εσάς σε τι τιμή περίπου θα φύγει, για να δούμε τώρα τι πάει να γίνει πάλι και φέτος? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σας είπα πριν ότι το κόστος παραγωγής τη στιγμή αυτή αγγίζει περίπου τα 8 ευρώ. Περίπου λέω, γιατί είναι ανάλογα με την εκμετάλλευση, άλλος μπορεί να είναι στα 7, άλλος μπορεί να είναι και στα 6,5, αλλά άλλος μπορεί να είναι και στο 8,830, 8,50. Το πώς θα κοιμαθούν και πού θα φτάσει η λιανική, το τι θα γίνει με την αγορά, το μεγάλο κακό είναι ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουμε την τιμή. Συνήθως τις τιμές τις καθορίζουν οι μεγάλοι έμποροι, οι οποίοι θα διακινήσουν τα περισσότερα αρνιά. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό εκεί πέρα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με τις νόμιμες ελληνοποίησεις, που δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Έτσι, που εδώ είναι τα μεγάλα ζητήματα, δηλαδή ότι ειδικά στο. Επειδή μας μίλησε και για ελληνοποίηση και ο κύριος Σαββουγεννάκης στην περιφέρεια. Εδώ έχουμε τις νόμιμες ελληνοποίησεις, τις οποίες τις φωνάζουμε εδώ και 3 χρόνια που έχει εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, να αλλάξει ο νόμος και να υπάρχει ευδιάκριτη σφραγίδα στα σφάγια τα οποία έρχονται από άλλες χώρες, που δεν αλλάζει και συνεχίζουμε να πουλάμε με ντόπια ελληνική σφαγή και να φαίνονται ότι είναι και αυτά ελληνικά. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Το πώς θα κινηθεί η αγορά είναι βέβαια και οι μέρες λίγο περίεργες, είναι και λίγο δύσκολες, αλλά αυτό που φαίνεται ότι λείπει από την αγορά, από τα ντόπια τουλάχιστον ελληνικά αρνιά, λείπει σχεδόν το 20% σε σχέση με πέρυσι. Ναι. Με στάφαγε και το καθολικό Πάσχα, κάποια έτσι.
Άρα... Κάποια μας έφαγε το καθολικό Πάσχα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Η μείωση, Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, μόνο από τις ζημιές, να φανταστείτε ότι έχουν χαθεί κοντά σε 100.000 μικρά ζώα, πρόβατα και γίδια. Μιλάμε για τον κάμπο τώρα, έτσι, για την Θεσσαλία, λέτε. Ναι, για τον κάμπο, μιλάμε για τις φωτιές στην τη Θράκη, μιλάμε για όλα αυτά που... Εκεί φαίνεται, αλλά το μεγάλο πρόβλημα που φαίνεται είναι διαχρονικά που το αντιμετωπίζουμε την τελευταία δεκαετία, είναι η μεγάλη φυγή των ανθρώπων της κτηνοτροφίας. Οι συνταξιούχοι δεν επανέρχονται έτσι κι αλλιώς πίσω. Και είναι δύσκολο να ενταχθούν νέοι άνθρωποι. Η εικόνα που έχουμε πιο εξειδικευμένη στη Δυτική Μακεδονία, που στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, λόγω και που προσπαθεί να αλλάξει και το αναπτυξιακό της μοντέλο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό πραγματικά είναι για γέλια τώρα. Μου βάζετε τέτοια ζητήματα ότι υπάρχει ανάπτυξη ή θέλει να υπάρξει ανάπτυξη και σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτό το πράγμα δεν φαίνεται από πουθενά. Δεν φαίνεται και μόνο από το ίδιο το ταμείο που έχει γίνει. Ναι, το ζωικό κεφάλαιο πώς εξέλιξεται εδώ, πόσο μειώνεται εδώ, υπάρχει πόσο μείωση. Υπάρχει μείωση πάνω από 10%. 10% μείωση. Μάλιστα. Κώστα. Εγώ τώρα, κύριε Μόσχο, επιλέγω τον γνωστό. Τον άνθρωπο της εμπιστοσύνης, το συνοικιακό κρεοπωλείο, αλλά εάν δεν το έκανα αυτό, πόσο σίγουρος είμαι ότι θα φάω τελικά το Πάσχα ελληνικό προϊόν ή εισαγόμενο προϊόν, αν επιλέξω εισαγόμενο? Καθόλου σίγουρος δεν μπορεί να είστε. Εξαρτάται στη διάθεση σε αυτόν ο οποίος θα σου το πουλήσει. Αυτό λέμε. Και αν κάνει το λάθος φέτος και ορίσει και τιμή του Υπουργείου Ανάπτυξη με αυτό που έκανε πέρυσι με εμάς την περίοδο του Πάσχα και ουσιαστικά χάσαμε μέσα σε μία εβδομάδα από την αγορά 1 με 2 ευρώ ο κάθε παραγωγός, με το ότι ορίστηκε η τιμή τότε κοντά στο 9,90, φανταστείτε τι θα γίνει φέτος. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή, και κάποιοι συνάδελφοι καταλάβουν ότι και φέτος η κυβέρνηση ακολουθεί το ίδιο παιχνίδι, αυτό που βλέπουμε σε σχέση με τη μείωση, σας εξήγησα τον λόγο που τα διώξανε μικρά. Σου λέει, γιατί να τα κρατήσουν, να αυξήσουν το κόστος παραγωγής, θα χρειαστώ ζωοτροφές, να τα δώσω μικρά, να πάρω και ένα κέρδος 2 ευρώ. Τώρα γιατί αν τα κρατήσει για την περίοδο του Πάσχα. Και άμα θα γίνει και αυτό το πράγμα φέτος, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε και μία άλλη χασούρα επιπλέον. Και κοιτάξτε να δείτε, ήδη συζητιέται και μια μεγάλη υπόθεση που έχει να κάνει με τις τιμές του γάλακτος, οι οποίες όλες οι εταιρείες προωθούν μία μείωση της τάξης από 2 μέχρι 10 λεπτά. Αυτό το πράγμα θα είναι καταστροφικό και το επόμενο διάστημα θα επιταχύνει τη διαδικασία την οποία έχουμε για απομάκρυνση ή σφαγή ζώων μεγάλων παραγωγικών και θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα που είχαμε το 2021 μέχρι και το 2022 και το αποτέλεσμα θα το ξαναζήσουμε την επόμενη χρονιά. Θυμάστε πέρυσι συζητούσαμε και σας λέγαμε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι χειρότερη και θα αρχίσουν να εμφανίζονται λήψεις. Ναι. Ήδη αυτό το πράγμα το έχουμε. Φαύλος κύκλος. Και ήδη επιβεβαιωνόμαστε και σε πολλά, γιατί είναι μια ιστορία με το κόκκινο κρέας, για παράδειγμα, στο οποίο η Ελλάδα. Εκεί που ήταν αυτάρκης κοντά στο 70, χρειάζονταν εισαγωγές κοντά στο 70%. Αυτό το πράγμα με τα ζώα, τα ζωντανά τα οποία έρχονται και εκτρέμονται στην Ελλάδα, έχει φτάσει στο 85% με 90% πια. Πολλές γελάδες σφάζονται. Η φετινή χρονιά φαίνεται ότι υπήρχε προσφορά στο βόλιο κρέας, αλλά η επόμενη χρονιά, γιατί πολλές εκμεταλλεύσεις έχουν σπάξει τα ζώα, είναι πολύ εύκολο να κρατήσει τη τιμή όταν σφάζονται φουλ ζώα. Την επόμενη χρονιά όμως ζώα δεν θα υπάρχουν. Και σε ένα τρίμηνο θα δείτε μια αύξηση στο μοσχαρίσιο κρέας, γιατί ήδη οι τιμές στο εξωτερικό ανεβαίνουν και εμείς είμαστε εξαρτώμενοι από το εξωτερικό. Και μάλιστα ανεβαίνουν με τρελούς ρυθμούς, δηλαδή τη τάξη του 30%. Το επόμενο διάστημα να περιμένετε στο βόλιο κρέας, στο μοσχαρίσιο, το οποίο θα έχει μια μεγάλη αύξηση. Δυστυχώς δεν θα μπορεί πολύ εύκολα να το φάει και ο καταναλωτής, γιατί ζούμε και αυτό που ζούμε με τον. Όλοι είμαστε καταναλωτές με τη μείωση της αγροτικής δύναμης του καθενός. Θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μια τελευταία ερώτηση υπό τη μορφή τίτλου. Πόσο είναι το παραγόμενο ζωικό κεφάλαιο σε σχέση με την ζήτηση ελληνικό και πόσες είναι οι εισαγωγές, δηλαδή, σε ποσοστό? Κοιτάξτε να δείτε. Πριν από κάποια χρόνια, είμαστε δηλαδή την περίοδο μέχρι το 2004. Είμαστε περίπου αυτάρκης εγωπρόβιο κρέας. Την τελευταία περίπου εξαετία που έχουν αρχίσει και γίνονται οι εξαγωγές, έχουμε μία εισαγωγή της τάξης του 15 με 20% και σε εγωπρόβιο κρέας που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα όμως έχουμε και μία αύξηση των πωλήσεων προς το εξωτερικό της τάξης του 10%. Αυτό που φαίνεται, η διαφορά είναι ένα 5% το οποίο φαίνεται να κερδίζουν οι εισαγωγές πια στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι και τα ζώα εκείνα να μένα στην Ελλάδα, πάλι ένα 5
Με 7% θα χρειάζονταν να γίνει εισαγωγή. Για τον Δημήτρη Μόσχο, είναι προτιμότερο να πουλήσει σε Έλληνα έμπορο ή να εξάγει το προϊόν? Αν είναι οι τιμές έτσι όπως ήταν, και όταν μιλάμε για ένα σφάγιο το οποίο έχει κόστος παραγωγής, σας είπα κοντά στα 6 ευρώ και εγώ πουλάω 7,5, μου συμφέρει να το πουλήσει στο εξωτερικό. Όταν πάω να πουλήσω στο εσωτερικό ένα αρνί της τάξης των 10 κιλών, αυτές είναι οι διαφορές και μερικές φορές δεν μπορούν να το καταλάβουν οι ηθήνοντες. Γιατί εμείς, ας πούμε, όταν σφάξει ένα αρνάκι 20 ημερών, την πρώτη εβδομάδα το γάλα το πετάς που είναι το πρωτόγαλο. Δεν κάνει για τυροκόμιση, δεν κάνει για τίποτα. Σου μένουν άλλες 15 μέρες τις οποίες θα αρχίσει να σου τρώει το γάλα, αλλά ετοιμάζεται μετά τις 25 μέρες να μπει στους δημητριακούς καρπούς και στα θυράματα που ταΐζουμε. Όταν θα φύγει μικρός σε ηλικία, το γάλα που θα μου περισσέψει από τις 20 μέχρι τις 45 μέρες και το ότι δεν θα ταΐσω δημητριακούς καρπούς, αυτό αμέσως με συμφέρει να φύγει πολύ μικρό από την εκμετάλλευση. Και κοιτάξτε να δείτε, κύριε, έχει γίνει και το εξής πράγμα. Φέτος αρκετοί συνάδελφοι θανατώσανε τα αρνιά σε πολύ μικρή ηλικία. Μιλάμε δηλαδή με το που γεννιόνταν. Δεν συμφέρει να το κρατήσουμε τις τιμές που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Και είναι και το ζήτημα της ρευστότητας. Προτιμούσε να τα σπάξει, να πάρει το γάλα γρήγορα και σε ένα μήνα να ρευστοποιήσει για να μπορεί να κινηθεί και οικονομικά η ίδια η μονάδα. Είναι πολλά τα ζητήματα, είναι ένα πλέγμα από προβλήματα τα οποία υπάρχουν και δυστυχώς δεν θέλουν να το καταλάβουν στην κυβέρνηση. Σας είπα πριν για το κομμάτι μόνο των επιδοτήσεων που λείπει από τις τσέπες τις δικές μας και λείπει και από τις εκμεταλλεύσεις. Λοιπόν, είναι ζήτημα, ναι, για το πώς θα προχωρήσει.